Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κυπριανού, με τον Πρωθυπουργό, κ. Παπανδρέου, και με την απόψινή συνάντησή του στο Καστρί, μετά την οποία οι δύο ηγέτες έκαναν κοινή δήλωση, ύστερα από την ανταλλαγή απόψεων που είχαν για τις τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού και τη διεθνή κινητικότητα που παρατηρείται πρόσφατα. Στην κοινή τους δήλωση, οι δύο ηγέτες αναφέρουν ότι ενώ δεν μπορούν να προεξοφλήσουν τα αποτελέσματα όλων αυτών των πρωτοβουλειών και προσπαθειών, ωστόσο πιστεύουν ότι αν συνεχιστούν οι συντονισμένες προσπάθειες, πράγμα το οποίο θα γίνει, δεν αποκλείεται σε μερικούς μήνες να διαφανούν ευίωνες προοπτικές για το κυπριακό πρόβλημα. Επίσης, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τα περαιτέρω βήματα και ότι θα είναι σε διαρκή επαφή. Οι κύριοι Κυπριανού και Παπανδρέου συμφώνησαν ακόμη, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωσή τους, ότι και οι δύο θα εντείνουν τις επαφές τους με ξένες κυβερνήσεις σε ανώτατο επίπεδο. Στην κοινή δήλωση αναφέρεται τέλος ότι η επίσκεψη Κυπριανού στην Αθήνα κρίθηκε ότι είχε αποφασιστική σημασία και ήταν πολύ αποδοτική. Εξάλλου, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι εκδηλώνεται τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου στην Κύπρο το Σάββατο, η οποία δεν είναι απλώς μια επίσκεψη φιλοφροσύνης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στη Λευκοσία είναι η πρώτη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο και θεωρείται πολύ σημαντική, σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, για τις εξελίξεις του Κυπριακού. Ο Κύπριος Πρόεδρος δέχτηκε το απόγευμα διαδοχικά τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Παναγιώτη Κανελόπουλο και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αβέροφ. Αύριο το πρωί, ως αργά το μεσημέρι, ο κ. Κυπριανού θα έχει συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Φλωράκη, τον Πρόεδρο της ΕΔΙΚ κ. Ζήγδη, τον Πρόεδρο της ΕΔΑ κ. Ηλίου, τον Βουλευτή κ. Μανώλη Γλέζο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Εσωτερικού κ. Δρακόπουλο και Κύρκο, τον εκπρόσωπο του Κωδισό κ. Πρωτοπαπά και τον εκπρόσωπο του Κόμματος των Φιλελευθέρων κ. Νικήτα Βενιζέλο. Γύρω στις 5 το απόγευμα ο κ. Κυπριανού θα αναχωρήσει για τη Λευκοσία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Καραμαλής επέστρεψε το μεσημέρι στην Αθήνα από τα Γιάννενα, όπου χτες και προχτές παρέστη στις γιορταστικές εκδηλώσεις για την 69η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου δέχτηκε το μεσημέρι στο Καστρί τον πρεσβευτή της Ιουγκοσλαβίας στην Αθήνα, καθώς και την πρόεδρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, κ. Έλεν Λέαρντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Χαραλαμπόπουλος, ύστερα από πρόσκληση του Σαουδάραβα συναδέλφου του πρίγκιπα Σαούντ Αλ Φεϊζάλ, θα επισκεφθεί επίσημα τη Σαουδική Αραβία από τις 26 Φεβρουαρίου ως την 1η Μαρτίου. Εξάλλου, ο Υπουργός Εξωτερικών δέχτηκε σήμερα τον πρεσβευτή της Σοβιετικής Ένωσης στην Αθήνα κ. Καμπόσκιν, με τον οποίο είχε συνομιλία για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Με θέματα των σχέσεων της ΕΟΚ με την Ιαπωνία και της ΗΠΑ ασχολήθηκε κυρίως σήμερα το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, στο οποίο από ελληνικής πλευράς μετέχει ο Υφυπουργός για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, κ. Βάρφης. Ψηφίστηκε απόψε καταρχήν από τη Βουλή και ήδη συζητείται κατάρθρο το νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζονται θέματα του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας. Κατά τη συζήτηση, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Κουλαρίκης τόνισε ότι είναι περίεργο να υποστηρίζει κανείς πως με το νομοσχέδιο γίνονται καθαρίσεις για να περισωθούν όσοι ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, συνέχισε, ότι τα τελευταία 40 χρόνια η παράταξή μας έμεινε εκτός εξουσίας και όλη η δομή των σωμάτων ασφαλείας διαμορφώθηκε κάτω από την πολιτική αντίληψη της δεξιάς. Είπε ακόμα ότι οι δημοκρατικοί αξιωματικοί ή εκδιώχθηκαν ή εξαναγκάστηκαν να παραιτηθούν και υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο επιδιώκεται να διορθωθούν τα κακώς κείμενα που υπήρχαν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της αλλαγής. Σε παρατήρηση του κυρίου Μπάλκου ότι αντικαταστάθηκε ο διοικητής της τροχέας και ο υποδιευθυντής ασφαλείας κ. Σακέτος, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως απάντησε ότι ο μεν πρώτος ήταν υπασπιστής όλων των υπουργών στη δικτατορία, ενώ ο δεύτερος την πρώτη μέρα που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση έκαψε φακέλους μέσα στην αστυνομία, γεγονός που πήρε διαστάσεις και στον τύπο. Και πρόσθεσε ο κ. Κουλαρίκης. Όταν κάλεσα τον κύριο Σακέτο και τον ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, απάντησε πως ήταν διάφορα απλά υπηρεσιακά έγγραφα. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως είπε ότι εάν ένας ανώτερος αξιωματικός δεν μπορεί να προβλέψει τις επιπτώσεις των ενεργειών του, είναι ακατάλληλος για τη θέση που κατέχει. Η συνεδρίαση της Βουλής συνεχιζόταν ως αργά τη νύχτα. Κακοκαιρία και σήμερα σε όλη τη χώρα, με βροχές, χιόνια και τρικυμία σε όλα τα πελάγη.
Στην περιοχή της Κατάρας το χιόνι έφτασε τα 2 μέτρα και αναμένεται χιονοθύελλα. Επίσης αποκλείστηκαν όλα τα χωριά του Ανατολικού και Κεντρικού Ζαγορίου λόγω χιονοπτώσεων. Ο ίδιος καιρός προβλέπεται να επικρατήσει και αύριο και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 6 βαθμούς. Και τώρα ας συνδεθούμε με το στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από τη Βόρεια Ελλάδα. Σας. Ο χειμώνας και ο Φεβρουάριος φαίνεται ότι αποχαιρετούν τη Μακεδονία και ιδιαίτερα την κέντρο δυτική με πολύ χιόνι και δυνατό κρύο. Κιλκής, Έδεσσα, Βέρεια, Χαλκιδική, Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα και Σέρες δοκιμάζονται από την κακοκαιρία ιδιαίτερα. Το φιλμ που παρακολουθούμε είναι ένα σημερινό διπορικό στο χιόνι από πολλές περιοχές της Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, στα Γρεβενά χιονίζει συνεχώς μέσα στην πόλη και έχουν αποκλειστεί από τα χιόνια 40 χωριά του νομού. Πριν από λίγο, ο ανταποκριτής μας από τη Φλόρινα μας πληροφόρησε για νέα επιδείνωση της κακοκαιρίας, η οποία άρχισε ως γνωστόν από χτες. Μέσα στην πόλη της Φλόρινας το χιόνι έφτασε τα 30 εκατοστά, ενώ στα ορεινά ξεπέρασε τα 70. Η συγκοινωνία γίνεται μόνο με αλυσίδες και στη διάβαση της Κέλης διακόπηκε εκ νέου η συγκοινωνία από χιονοθύελλα. Χιονίζει μέσα στις πόλεις της Καστοριάς και της Έδεσσας, του Κιλκής, της Βέρειας και του Πολύγυρου. Στη Χαλκιδική αλυσίδες χρειάζονται στη διαδρομή Γαλάτιστας Πολυγύρου και στο Χολομόντα. Αλυσίδες επίσης χρειάζονται στην Καστανιά, στο δρόμο για την Κοζάνη και στα υψώματα του Λαχανά στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Σερών. Η Νομαρχία Σερών αναφέρει ότι εκχιονιστικά της μηχανήματα εργάζονται συνεχώς για τον εκχιονισμό του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου. Το χιόνι έφτασε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά χιονισμένα είναι προς το παρόν τα υψώματα γύρω από την πόλη. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Γιαννόπουλος, συνεχίζοντας την περιοδία του, πήγε σήμερα στη Βέρεια, όπου εξέτασε θέματα της αρμοδιότητάς του. Το απόγευμα έφτασε στη Θεσσαλονίκη, επιθεώρησε τον εμπορευματικό σταθμό της πολιτικής αεροπορίας στη Μίκρα και στη συνέχεια προείδρευσε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, στην οποία εκτός από τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος κ. Ίντζε, ήταν οι δήμαρχοι και κοινοτάρχες, εκπρόσωποι των ασχολουμένων με τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές και υπηρεσιακοί παράγοντες. Σε δήλωσή του πριν από τη σύσκεψη, ο κ. Γιαννόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, γιατί η σημερινή κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Το τρένο βρίσκεται στην κατάσταση του 1930. Έτσι δόθηκε εντολή στον ΟΣΕ οι μελέτες που έχουν γίνει να προχωρήσουν σε υλοποίηση και όπου δεν υπάρχουν να γίνουν. Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρομικού δικτύου Θεσσαλονίκης Ιδωμένης και το θέμα συζητήθηκε σε επίπεδο υπουργών με τη Ιουγκοσλαβία που θα συνεργαστεί στον τεχνικό τομέα για το έργο αυτό. Αγνοείται η μηχανότρατα Μαρία Νιολογίου Μυτιλίνης με αριθμό 307 και πλήρωμα από την Αλεξανδρούπολη. Το σκάφος έστειλε σως στις 1:10 το μεσημέρι και ενώ βρισκόταν 7 μίλια από τη θέση κήπος της Αμοθράκης. Οι 5 αγνοούμενοι ναυτικοί είναι οι Λάσκαρης Πατλάκης Κυβερνήτης, Θανάσης Τζαρορίδης, Σάβας Ακαλίδης, Παναγιώτης Τοπούζης και Κώστας Δαρδάπης. Στο στίγμα που έδωσε το σκάφος πήγαν αμέσως 2 σοβιετικά και ένα ελληνικό εμπορικό πλοίο, ενώ ελικόπτερο πέταξε πάνω από την περιοχή χωρίς να μπορέσει να εντοπίσει ίχνος ναυαγών ή του ναυαγίου. 2 motorship από την Αλεξανδρούπολη κατευθύνονται προς την περιοχή, ενώ 3 άλλες μηχανότρατες δεν κατάφεραν να πλησιάσουν λόγω της κακοκαιρίας. Έγινε το απόγευμα η μεγάλη συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης προς τον λαό του Σαλβαδόρ που οργάνωσε η Επιτροπή Θεσσαλονίκης για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στις 5.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου και στους γύρω δρόμους, όπου μίλησαν και απίφθηναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Θανάσης Γιαννούσης, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής κ. Τρικούκης και ο εκπρόσωπος του Απελευθερωτικού Μετώπου του Σαλβαδόρ κ. Ρομπέρτο Κάστρο. Στη συνέχεια ξεκίνησε μεγάλη πορεία που πέρασε μπροστά από το Αμερικάνικο Προξενείο και κατέληξε στην πλατεία Αριστοτέλους. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Απελευθερωτικού Μετώπου του Σαλβαδόρ έδωσε συνέντευξη στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκε και ψήφισμα όπου καταγγέλλεται το στρατιωτικό καθεστώς του Ελσαλβαδόρ για τον εμφύλιο σπαραγμό. Καλείται επίσης η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλογιστεί την πείρα του Βιετνάμ και να μην πραγματοποιήσει την απειλή της για επέμβαση στη χώρα. Οι οικονομικές ατασταλίες διαπιστώθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε έλεγχο που έγινε με εντολή της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών κυρίας Μερκούρη. Η υπόθεση διαβιβάζεται ήδη στην εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, καθώς και στον οικονομικό επιθεωρητή για να διαπιστωθεί το ύψος των παραβάσεων σε βάρος του δημοσίου.
Το δευτεροβάθμιο διαιτητικό δικαστήριο Αθηνών θα εξετάσει την Τετάρτη το μεσημέρι τις προσφυγές της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και των Εργοδοτικών Ενώσεων κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου διαιτητικού δικαστηρίου με την οποία καθορίζονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθείων. Πινακοθήκη με σημαντικά έργα Ελλήνων ζωγράφων άρχισε να λειτουργεί στο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Νίκαιας. Μοναδικά έργα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων περιλαμβάνει η πινακοθήκη Κωνσταντίνος Κατσαφάνας που εγκαινιάστηκε και άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Νίκαιας. Συνολικά εκτίθενται 124 έργα ζωγραφικής, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και έργα των Σπύρου Βασιλείου, Τάσου, Σικελιώτη, Τινιακού, Βογιατζή και άλλων γνωστών Ελλήνων ζωγράφων. Τα σημαντικά αυτά έργα αποκτήθηκαν με αγορές που έκανε παλιότερα ο Δήμος, αλλά και με δωρεές πολλών καλλιτεχνών. Αναφερόμενος στα αποκτήματα αυτά του Πνευματικού Κέντρου, ο Δήμαρχος Νίκαιας, κ. Τέλειος Λογοθέτης, μας είπε. Η πινακοθήκη Κωνσταντίνος Κατσαφάνας που ανοίξαμε εχθές είναι δημιούργημα του αείμνηστου Δημάρχου Κωνσταντίνου Κατσαφάνα με δική του προσωπική πρωτοβουλία και συλλογή έργων. Είναι μοναδική στους Δήμους του Πειραιά, εκτός από το Δήμο Πειραιά που έχει δική του νομίζω πινακοθήκη, και είναι ένα απόκτημα στο λαό της πόλης. Θα είναι ανοιχτή, αφιερωμένη στην νεολαία της πόλης μας, συγκεντρώνει πολλούς αξιόλογους ζωγράφους. Έχουμε τη φιλοδοξία να την ενισχύσουμε με έργα από όλη την Ελλάδα, καλλιτεχνών, οικειωτών και άλλων, και να δημιουργήσουμε εδώ ένα εργαστήρι ζωγραφικής. Πιστεύουμε αύριο να αποκτήσουμε και ακόμα μεγαλύτερη αίθουσα για να στεγάσουμε τόσο αξιόλογα έργα. Με την ευκαιρία της Καθαρής Δευτέρας και της Σαρακοστής, το κοινό πρέπει να ενημερωθεί για τους κινδύνους από την κατανάλωση οστρακοειδών με ύποπτη προέλευση. Αυτό επισημαίνει με εγκυκλίο του προς τις υγειονομικές υπηρεσίες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Ιωακήμ. 4 κιλά χασίς και 82 ρολόγια βρέθηκαν στην κατοχή Σπύρας 5 Λιβανέζων λαθρεμπόρων που εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια πυρός. Σε κουτιά με μπακλαβάδες διακινούσε το χασίς η Σπύρα των 5 Λιβανέζων λαθρεμπόρων που εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πειραιά. Οι Λιβανέζοι λαθρέμποροι διακινούσαν με ορμητήριο την Τουρκία μεγάλες ποσότητες χασίς στην Ελλάδα και την Δυτική Ευρώπη. Τελικά έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας όταν προσπάθησαν να πουλήσουν 4 κιλά χασίς αντί 20.000 δολαρίων σε Έλληνες αγοραστές. Έκαναν όμως ένα μοιραίο λάθος, γιατί οι αγοραστές που ενδιαφέρθηκαν για το εμπόρευμά τους δεν ήσαν έμποροι ναρκωτικών, αλλά άνδρες της ασφάλειας Πειραιά. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στην αρχή σε ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγκρού τους Τάρεκ Ελ Νεμάρ και Αμπντούλ Κασμπούρ και στη συνέχεια στα σπίτια τους στο Νέο Κόσμο τρεις ακόμη συμπατριώτες τους. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου διορίστηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κυρίους Πούγκουρα Πρόεδρο, Τσιτούρη Αντιπρόεδρο, Λιγιδάκη Γενικό Γραμματέα, Καναγκίνη Ταμεία και Κωνσταντουλάκη Μέλος. Περνάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος Ρίγκαν αποδέχτηκε καταρχήν την πρόταση του Μεξικάνου πρόεδρου Λοπές Πορτίγιο να μεσολαβήσει για την επίτευξη πολιτικής λύσης στο Σαλβαντόρ. Εξάλλου αναμένεται ότι την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει τα σχέδιά του για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Κεντρική Αμερική. Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΟΚ δέχτηκαν την υποτίμηση κατά 8,5% του βελγικού φράγκου και κατά 3% της δανικής κορώνας. Το Βέλγιο ανέλαβε την υποχρέωση να διακόψει την αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή μισθών και ημερομισθείων και ανήγγειλε πάγωμα των τιμών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μεναχέμ Μπέγκιν προειδοποίησε ότι θα λάβει άμεσα μέτρα στο Νότιο Λίβανο αν μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης σκοτώσουν έστω και έναν Ισραηλινό πολίτη. Στην Τίνιδα αναμένεται αύριο για επίσημη επίσκεψη ο Λίβιος ηγέτης συνταγματάρχης Καντάφη. Θα είναι η πρώτη συνάντηση του συνταγματάρχη Καντάφη με τον Τινήσιο πρόεδρο Μπουργκίμπα μετά από 8 χρόνια ψυχρών σχέσεων. Στη Μαδρίτη, τρεις από τους κυριότερους κατηγορούμενους στη δίκη των 32 αξιωματικών που δικάζονται για απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος διατύπωσαν νέες κατηγορίες ότι ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος είχε καταρχήν εγκρίνει το πραξικόπημα και στη συνέχεια άλλαξε γνώμη. Ο στρατιωτικός ηγέτης της Πολωνίας, στρατηγός Γιαρουζέλσκι, προετοιμάζεται για τις συναντήσεις που θα έχει στη Βαρσοβία την Τετάρτη με την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος και στη Μόσχα στις αρχές Μαρτίου με τους Σοβιετικούς ηγέτες. Οι συναντήσεις αυτές πιστεύετε ότι θα είναι κρίσιμες για το πολιτικό του μέλλον.
και τις εξελίξεις στη χώρα του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανέφεραν πηγές της Ουάσιγκτον, αρνήθηκε να εγκρίνει την παροχή δανείου 65 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη Ρουμανία για την αγορά αγροτικών προϊόντων. 46.700 άτομα δικάζονται αυτή τη στιγμή στα στρατοδικεία της Τουρκίας, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα άτομα που έχουν προφυλακιστεί, ούτε αυτά που θα δικαστούν προσεχώς. Ο θρησκευτικός ηγέτης της Περσίας, Αγιατολά Χομέινι, βγήκε από την απομόνωση που βρισκόταν από τις 13 του μήνα και το πρώτο που έκανε ήταν να διαψεύσει με πεντάλεπτη ραδιοφωνική ομιλία του ότι είναι άρρωστος. Εν τω μεταξύ, 15 άτομα σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από ισχύρη έκρηξη βόμβα στο κέντρο της Τεχεράνης. Ο ραδιοσταθμός της Περσικής Πρωτεύουσας απέδωσε την ευθύνη στην οργάνωση Mujahedin Halk. Εδώ τελειώσαμε για απόψε. Νεότερες ειδήσεις στο απογευματινό μας δελτίο αύριο. Καλή σας νύχτα.